κυβέρνηση είναι αμήχανη στο εσωτερικό. Στο εξωτερικό όμως, ο Πρωθυπουργός, με τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις που κάνει σε διάφορα συμβούλια κορυφής, φωτίζει περισσότερο από όσο πρέπει, λένε μερικοί, το ελληνικό πρόβλημα. Μια τακτική που φαίνεται να βοήθησε τη νέα κυβέρνηση για λίγο στις διεθνείς επαφές της, άγνωστο όμως είναι μέχρι σήμερα τι πραγματικές συνέπειες είχε. Γιατί είπα να δούμε ποιο είναι το δικό μας πρόβλημα. Και αυτό ανέφερα και χθες και στο Συμβούλιο Κορυφής. Έχουμε συστημική διαφθορά. Συστημική διαφθορά. Πολλές φορές το ζούμε στη χώρα μας τόσο πολύ που θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν μπορεί να προχωρήσει η οικονομία μας, δεν μπορεί να έρθουν επενδύσεις, δεν θα ορθοποδήσει η οικονομία μας εάν δεν χτυπήσουμε αλίπητα τη διαφθορά. Μια κριτική που υπάρχει είναι ότι και ο Πρωθυπουργός και εσείς με τις πάρα πολλές δημόσιες εμφανίσεις τότε και στις τηλεοράσεις, στις διεθνείς κτλ. Ότι ενδεχομένως παραφωτίσατε το πρόβλημα της Ελλάδας από πλευράς αξιοπιστίας, από πλευράς διαφθοράς και όλα αυτά, χωρίς ταυτοχρόνως να είναι εξίσου δραματικές οι κινήσεις σας σε επίπεδο προϋπολογισμού ή σε επίπεδο πασχετός μέτρων. Θυμάμαστε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έλεγε πολύ αυτά, ότι είμαστε μια χώρα διεφθαρμένη. Αυτό είχε ακουστεί ότι είπε σε μια σύνοδο κορυφής. Ναι, δεν είχε πει αυτό. Είχε πει ότι είμαστε μια χώρα με συστημικά προβλήματα διαφθοράς. Δεν είναι έτσι? Και νομίζουμε ότι το γεγονός ότι εμείς δεν το λέμε δημοσίως το αγνοεί η υπόλοιπη φίλοι όταν βλέπει τα προβλήματα που υπάρχουν. Κοιτάξτε, η αλλαγή συμπεριφορών, δομών και διαδικασιών στο κράτος ξεκινάει από την αυτογνωσία. Άμα οι ίδιοι δεν καταλάβουμε το πού βρισκόμαστε και ότι πρέπει να αλλάξουμε πράγματα με τα οποία συνηθίσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και που είναι η ρίζα του προβλήματος. Άρα λοιπόν ήταν απολύτως σωστό και λογικό και αν θέλετε κερδίσαμε χρόνο με τους εταίρους μας. Και κερδίσαμε και αξιοπιστία με τους εταίρους μας. Και έτσι μπορέσαμε να πείσουμε ότι πρέπει να βοηθηθεί η Ελλάδα, επειδή ήμασταν απολύτως καθαροί για την κατάσταση. Εάν συνεχίζαμε μια λογική που λέει μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει πρόβλημα, το χειριζόμαστε, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Εγώ δεν βλέπω πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έκανε την υπέρβαση, γιατί περί υπέρβαση σε πρόκειτο, και να πει ότι πρέπει να βοηθηθεί η Ελλάδα με ένα χρηματοδοτικό πακέτο. Οι αγορές όμως που έχουν